Έχουμε προσκαλέσει στο στούντιο τον κύριο Μάρκο Μπόλαρη, τον Υφυπουργό Υγείας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τα μέτρα. Ευχαριστούμε για τα μέτρα. Τελείωσε με αυτά τα μέτρα ή έχουμε και άλλα φέτος? Το σημαντικό είναι να πούμε το εξής. Η Ελλάδα έχει αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις διεθνώς, προκειμένου να εκμηδενήσει το έλλειμμα και να περάσει σε πρωτογενή θετικά έλλειμματα, σε πρωτογενείς θέσεις. Τι σημαίνει λοιπόν? Οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει με τις άλλες δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών δεν απέδωσαν τον αριθμό τον οποίο συμφωνήσαμε. Δηλαδή τα πρόσθετα μέτρα δεν ζητούν πρόσθετα λεφτά. Όχι, τα λεφτά που είχαμε υπογράψει. Τα πρόσθετα και το μέτρα... είχαμε υπογράψει σε ευρώ και όχι σε ποσοστό. Τα πρόσθετα μέτρα λοιπόν είναι για να συμπληρώσουμε το ποσό το οποίο συμφωνήσαμε. Μην τον μπερδεύουμε. Γιατί όχι, δεν μπερδεύουμε έτσι, τίποτα. Έτσι, μου επιτρέπετε να πω κάτι για να εγώ μην... άκουσα συναδέλφου σε άλλα κανάλια προηγουμένω. Δεν πειράζει. Δεν σχολιάζουμε τα εικόνα... άλλα κανάλια. Όχι, δεν είναι. Εγώ λέω ότι. Σημασία είναι να καταλάβουν οι πολίτες. Δεν ζητούμε επιπλέον λεφτά. Τον αρχικό Υπουργέ. Στόχο επιχειρούμε να φτάσουμε. Ο στόχος πρέπει να εκπληρωθεί. Έτσι. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν μπορούμε να ζούμε με δανεικά. Μας πληρώνουν οι Ευρωπαίοι για αυτά που χρωστούσαμε στο παρελθόν και όχι αυτά που συνεχίζουμε να χρωστάμε. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα χρήματά μας. Είμασταν αποτελεσματικοί και πρέπει να γίνουμε αποτελεσματικοί. Τα δέχομαι όλα. Τελείωσε με αυτό ή όχι? Ναι. Διότι, ακούστε με λίγο. Τι λέει ο Πρωθυπουργός? Τι είπε και ο Υπουργός Οικονομικών Αντιπρόεδρος, ο Βαγγέλης Βενιζέλος? Είχαμε 24 δισεκατομμύρια έλλειμμα το 2009. Αυτό το 2010 έγινε 11,2. Αυτό με την προσπάθεια την οποία γίνεται του περιορισμού των ελλειμμάτων φτάνει κλείνοντας το 11 να γίνει 1,2. Αυτό και κάποια στιγμή πρέπει να έχεις πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό λοιπόν ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός σήμερα στη συνέντευξή του ότι την άνοιξη του 2012 θα είναι θετικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι καταρρύπτεται όλη η θεωρία η οποία ακούγεται πως δεν έχει περπατήσει το μνημόνιο, δεν προχωρά το μεσοπρόθεσμο, δεν πιάνουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση. Ότι το μνημόνιο άνοιξη... δεν περπάτησε γιατί κάθε φορά χρειάζεται ένα καινούργιο μέτρο. Βεβαίως. Να σας πω λίγο. Έπρεπε να έχουν βρεθεί ίσως εις πρακτικά έστω μέτρα τα οποία να αποδίδουν και να τελειώνει. Να πείτε δηλαδή στον Έλληνα αυτό είναι από την αρχή. Αυτό είναι πάρτο το χάπι, όπως είπε κάποιος Ευρωπαίος. Δεν είναι έτσι. Υπουργός, πάρτο το χάπι και τέλος. Αυτό είναι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, εγώ επειδή προέρχομαι από την ελεύθερη αγορά και από την οικογένειά μου και εγώ σαν επαγγελματίας, σαν δικηγόρος, ξέρω πολύ καλά ποια είναι η στάση την οποία έχει ο δανειστής απέναντι στον οφειλέτη όταν ο οφειλέτης είναι αφαιρέγγιος. Εμείς λοιπόν πριν από 15 μήνες πήγαμε με μηδέν αξιοπιστία, με μηδέν αξιοπρέπεια, με αρνητικά ταμεία. Την ανεβάσαμε όμως λοιπόν, την αξιοπιστία. Βεβαίως. Και αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα. Το γεγονός ότι από το μνημόνιο πήγαμε στο μεσοπρόθεσμο με περισσότερα χρήματα, με την έγκριση όλων των λαών και όλων των κοινοβουλίων που τη βλέπετε ότι έρχεται καθημερινά, σημαίνει ότι η Ελλάδα ανακτά καθημερινά την αξιοπιστία της διεθνώς. Δεν είναι σίγουρο ότι τελείωσε, λένε οι Ευρωπαίοι, όταν ρωτούνται. Οι Ευρωπαίοι λένε ότι έχουμε συμφωνίες. Και οι συμφωνίες λένε ότι πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Λοιπόν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε στη συμφωνία, όχι γιατί το ζητούν οι Ευρωπαίοι, αλλά γιατί πρέπει πρώτιστα να λύσουμε εμείς το τεράστιο ζήτημα της αιμορραγίας που σημαίνουν τα αρνητικά ελλείμματα της χώρας, τα ελλείμματα της χώρας. Θέλω να σας πω πως αυτό το μέτρο επιβάλλεται γιατί τα προηγούμενα δεν φέραν το ποσό το οποίο χρειάζεται. Το ποσό είναι το ίδιο. Οι Ευρωπαίοι, όπως ακούσατε, είπε και ο κ. Αθανασίου, είναι πρόβλημα. Άρα κάποιο λάθος θα είχαν τα προηγούμενα μέτρα. Όχι, δεν είχαν λάθος τα προηγούμενα μέτρα. Θέλω να σας πω, ακούστε με λίγο. Θέλω να πω ότι σε πολλά σημεία, έξω από ένα σκληρό πυρήνα που έχουμε στο κράτος μας, σε πολλά σημεία στη χώρα μας εμφανίζουμε χαρακτηριστικά λειτουργίας μη κράτους. Έξω από το σκληρό πυρήνα του κράτους. Αυτό είναι δύσκολο. Ακούστε με λίγο να σας πω. Είναι δύσκολο να αλλάξει. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επανειλημμένα και χθες και στις προηγούμενες ομιλίες. Λειτουργούμε σαν χώρα με στρεβλά στερεότυπα. Είμαι απολύτως βέβαιος πως αν οι οικονομικές υπηρεσίες
λειτουργούσαν έτσι ώστε να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, δεν θα χρειαζόταν κανένα απολύτως μέτρο. Άρα το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και θέλω να σας πω εδώ, ακούστε με λίγο, είναι σημαντικό αυτό. Το λέω πολλές φορές. Στο μυαλό των Ελλήνων, και είναι θέμα πολιτικής παιδείας αυτό, ταυτίζουμε την κυβέρνηση με το δημόσιο, με τη δημόσια διοίκηση. Ταυτίζουμε την κυβέρνηση με το κόμμα. Και στο τέλος ταυτίζουμε το κόμμα με τη δημόσια διοίκηση και γι' αυτό έχουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο σας είπα έχει χαρακτηριστικά με κράτος. Γιατί το κράτος, κύριε Ντόζη, δεν είναι αυτό το οποίο έχει βουλή που παίρνει τα μέτρα, έχει κυβέρνηση η οποία εξαγγέλει μέτρα και όταν πάμε παρακάτω αυτά τα μέτρα δεν μπορεί να τα υλοποιήσει η κρατική μηχανή. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Όταν λοιπόν μιλάμε για αστοχίες, επιχειρούν κάποιοι να πούν είναι αστοχία της κυβέρνησης. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι οι βουλευτές, η κυβέρνηση έχουν πάρει ένα τεράστιο πολιτικό κόστος για επανειλημμένα μέτρα επειδή αστοχή η εισπρακτική μηχανή. Αστοχή η διοίκηση. Για να κλείσουμε τώρα, αυτό το κόστος το οποίο ήδη έχετε πάρει. Πρώτα απ' όλα η πρόβλεψή σας για την κοινοβουλευτική ομάδα ποια είναι, θα το δεχτεί? Εγώ είμαι απολύτως βέβαιος πως η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ είναι στο ύψος των περιστάσεων. Και είναι στο ύψος των περιστάσεων γιατί καταλαβαίνει ότι εκείνο που προέχει είναι οι μέχρι σήμερα θυσίες να πιάσουν τόπο. Και πιάνουν τόπο διότι το ακούσατε. Την άνοιξη του 12 αλλάζουμε πρόσημο. Το αρνητικό γίνεται θετικό. Εάν το πολιτικό κόστος μεγαλώσει πολύ, είμαστε κοντά σε εκλογές. Είμαστε κοντά σε άλλες λύσεις. Ναι, όπως η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός να σας πω δημόσια ποια είναι η δικιά μου άποψη. Ότι το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει ο μέγας εθνάρχης Βενιζέλος στην πολιτική του σταδιοδρομία ήταν ότι έκανε εκλογές το 1920. Και μετά ακολούθησε εθνική καταστροφή. Αυτή είναι η θέση μου για τις εκλογές σήμερα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σαφές.